Το θέμα είναι αν εμείς αντιδρούμε σωστά, κυρία Κανέλη, και τι θα γίνει, τι έχουμε μπροστά μας. Διότι η Τουρκία ανεβάζει συνεχώς, κλιμακώνει συνεχώς, όπως βλέπουμε, την ένταση και ενδεχομένως να φτάσει και έξω από το Καστελόριζο. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα και εγώ είναι αδύνατο να ευνηδιαστούμε. Αδύνατο. Και αδύνατο να εκπλαγούμε. Και είναι αδύνατο να εκπλαγούμε γιατί στοιχειοδός να έχει κάποιος παρακολουθήσει και ως πολιτικός αντίπαλος και ως σκέτος ενδιαφερόμενος. Ξέρει από πότε και πώς προειδοποιούμε για όλα αυτά που θα συμβούν. Γεννιέται μια απορία από το άρθρο του Πρωθυπουργού, δηλαδή, για να πάω στο πολύ σημερινό. Μιλάει για τις διαφορές μας. Τον πληθυντικό. Να διευθυντήσουμε τις διαφορές μας. Φαντάζομαι εννοείται μία από διαφορά που έχουμε. Μέχρι στιγμής είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, και η ΑΟΣ που προκύπτει από αυτήν. Εδώ δεν θα έπαιζα εύκολα ούτε με τα 6 με τα 12 μίλια. Εγώ δεν θα έπαιζα καθόλου εύκολα. Ούτε θα έβαζα υποθετικά σενάρια του τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν. Οι Τούρκοι το τι θα κάνουν είναι και προβλέψιμο και ταυτόχρονα και απρόβλεπτο ως προς την ενδεχομένως δική τους διάθεση. Εσείς πιστεύετε ότι θα επεκτείνουν την Ναύτεξ πιο κοντά στο Καστελόριζο το Σάββατο? Αυτό και άλλα τόσα. Ανάλογα με τις συμμαχίες τις οποίες συμπτύσσουν. Και είναι συμμαχίες που δεν τις βλέπουμε και δεν φαίνονται. Και είναι συμμαχίες οικονομικές. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Εγώ είμαι επαρκώς πιστή και έμονη στην ιδέα τι κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς από πλευράς ψυχολογικού πολέμου που φαίνεται τον έχει ξεκινήσει η Τουρκία. Δημιουργώντας όλη αυτή την αίσθηση, ξέρετε, ότι όλοι κάθονται και την ακούνε και όλοι κάθονται και τη σέβονται. Με κάτι τελετές, με χρυσαυγίτες, με άσπρα Τούρκους. Κάτι γκρίζους λύκους. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, για να μην κοροδευόμαστε μεταξύ μας. Χρυσαυγίτες Τούρκοι. Αντίστοιχα πράγματα. Όμως εδώ, στην Ελλάδα, έχουμε την τραγωδία της Μόριας. Θα το πούμε και αυτό. Μην πάμε ακόμα. Όχι, πριν φτάσουμε εκεί. Πριν φτάσουμε εκεί. Να μην φτάσουμε και τις εικόνες. Θα πάμε. Ναι, αυτό όμως δεν μπορούμε να το αποκόψουμε. Ακόμα και να το πάμε στη συνέχεια. Η Ελλάδα κινείται σωστά σε σχέση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή? Έχουμε κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε? Θα αντιδράσει η Ευρώπη? Θα ξυπνήσει η Αμερική? Τι γίνεται? Εμένα αυτό με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Εμένα με ενδιαφέρει. Θα το δούμε για τη Μόρια. Για να γίνει σωστά. Η Μόρια είναι μια υποπερίπτωση. Λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι εννοείται ότι η Ελλάδα κινείται διπλωματικά και ψύχρεμα, εγώ θα σας απαντήσω ναι. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση. Διότι ο πόλεμος που γίνεται, γίνεται για τεράστια και γιγάντια οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να μένουμε αφελείς και μη καλά ενημερωμένοι. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ενημερωθεί. Με σούσεις της πανδημίας. Με μάχες για τα σχολεία. Για τις μάσκες. Ψάξτε να βρείτε ποιες χρυσαυγίτισες με όνομα και υπογραφή είναι επικεφαλής του κινήματος για τις μάσκες. Α, είναι και χρυσαυγίτισες. Χρυσαυγίτισες. Όχι. Επώνυμες. Ο επώνυμες. Υποψήφιες χρυσής αυγής, όχι το παπούτσι μου και η κάλτσα μου. Μάλιστα. Διαβάστε το, διαβάστε το. Ο ζωσπάστης, ξέρετε, δεν κρύβεται. Ψάξτε να βρείτε, για παράδειγμα, στις φωτιές που ήρθαμε, χάμε τώρα στο λεκανοπέδιο. Και τραβάνε την προσοχή. Την τραβάνε την προσοχή. Πώς να το κάνουμε, έτσι? Έτσι. Την τραβάνε και τις τρίβουν γιατί είναι η ζωή των ανθρώπων και οι περιουσίες τους. Στο ένα σημείο πρόκειται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση ξενοδοχειακή που έγινε η φωτιά. Και στο παραπάνω σημείο ένα αιωλικό πάρκο. Δεν είναι και πολύ τυχαία. Ένα αιωλικό πάρκο. Συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν έχετε τα συμφέροντα εντός να παίζουν ένα παιχνίδι το οποίο καταλήγει να είναι στο τέλος μαύρη προπαγάνδα υπονόμευσης ενός τσακισμένου ηθικού από την πανδημία, 10 χρόνια, ταλαιπωρία, χωρίς δουλειές, κόσμος με κλειστές επιχειρήσεις, χωρίς έσοδα, χωρίς τίποτα. Από εκεί ύστερα δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και θα κάνεις το λάθος. Στη Σμύρνη. Αυτό περιμένουν οι Τούρκοι. Κυρία Κανέλη, θέλουμε το σχόλιο σας προς αυτό, γιατί βλέπουμε και τις εικόνες. Στη Σμύρνη χθες, τι επιχείρησε να κάνει ο Μπαχτσελή με τις ευλογίες βεβαίως του Τούρκου Προέδρου, για να το καταλάβουμε. Πάντα οι φασίστες. Δηλαδή. Θόρυβο, πυροτεχνήματα. Ναι, αλλά εδώ ζητάνε πίσω το δεκάνησε. Μα τώρα τα ζητάνε. 20 χρόνια πριν τα ζητάνε. 30 χρόνια πριν. Ειλικρινά σα το λέω. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που τα ζητάνε. Τώρα, επειδή είναι τη μόδα ο αναθεωρητισμός, αντιλαμβάνεστε ότι ακολουθούν το κύμα. Κοιτάξτε να δείτε, άμα αρχίσουμε να γυρνάμε εμείς πίσω, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω το 96. Στα Ήμια. Και θα θυμηθούμε, όχι, θα θυμηθούμε μετά το 97, τι ακολουθεί στα Ήμια. Αναγνώριση, Συμφωνία Μαδρίτης αναγνώριση ζωτικών συμφερόντων. Πρέπει να μαθαίνουμε, υποτίθεται, από τα λάθη μας. Σκοπός είναι πού είναι αυτό το πράγμα προσανατολισμένο.
Μην κάνετε το λάθος. Πού είναι, Λέγαμε εμείς. Τι περιμένετε από το ΝΑΤΟ. Τίποτα δεν μπορείτε να περιμένετε από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ φταίει. Η αλήθεια τώρα, είναι. Όχι. Δεν μπορείς να περιμένεις όμως τίποτα. Δεν μπορείς να καλλιεργείς στο λαό ελπίδες ότι το ΝΑΤΟ θα σε σώσει. Χώρα μέλος του ΝΑΤΟ ήταν η Ελλάδα, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ ήταν η Τουρκία, εγκύτριες δυνάμεις ή Μεγάλη Βρετανία. Δέτε το Κυπριακό που είναι. Για να προλάβουμε. Σας παρακαλώ και πολύ. Στη Λιβύη, τι έγινε. Στο Σουδάν, τι έγινε. Μην τα ανοίγετε όλα. Για πάμε, να πάμε και λίγο όλα. Θα έρθουμε να πούμε, για τη Μόρια. Ακούστε, ωραία. Είναι ο υπεριαλισμός της Τουρκίας. Να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Όποιος καλλιεργείται από το ΝΑΤΟ, μα καλλιεργείται από το ΝΑΤΟ. Κύριε Χατζηβασιλείου. Λεφτά βγάζουν, τα παίρνουν από εμάς. Κύριε Χατζηβασιλείου. Απλά δεν καλλιεργήσαμε την εικόνα ότι το ΝΑΤΟ θα μας βοηθήσει και θα μας σώσει. Είπαμε ότι το ΝΑΤΟ είναι η συμμαχία μας, την οποία πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Λέγαμε ότι είναι εκεί στο ΝΑΤΟ. Και το λέμε ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι το κύριο, όχι μάμα. Αγαπητέ Τάσο, με συγχωρείς. Έχετε εναποθέσει αυτή τη στιγμή ελπίδες απίστευτες στη βοήθεια της Γαλλίας, η οποία έχει σταθεί απέναντι στην Τουρκία, στη γενοαρμενική γενοκτονία, μια σειρά από άλλα πράγματα. Ωραία. Είναι ο ίδιος ο Μακρόν ο οποίος είπε το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Ναι, το είπε. Ωραία, τι περιμένετε τώρα. Τον διαμεσολαβητή ενό εγκεφαλικά νεκρού. Μπορεί να ξυπνήσει. Με τα συμφέροντά του. Θα γίνει το θαύμα. Και τον ΝΑΤΟ θα μετατραπεί σε ειρηνοποιό οργανισμό. Μόνο που έχει πατήσει τον ΝΑΤΟ. Πάντως, να πείτε μια κουβέντα, κύριε Χατζηβασιλείου, για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, μα το έχουν βάλει οι Τούρκοι. Ή θα πάμε σε διάλογο. Ανοιχτή με όλη την ατζέντα. Εσείς είστε υπέρ του διαλόγου. Κοιτάξτε να δείτε. Διάλογο κάνεις μόνο όταν ξέρεις για τι πράγμα θα πας να μιλήσεις. Ναι, με αυτό λοιπόν, εννοείται. Ο διάλογος είναι κάποιων συμφερόντων απέναντι σε άλλα συμφέροντα. Διότι είναι προφανές. Συμφέροντα είναι όλα στη διεθνή σκηνή, κυρία Κανέλη. Μην κορυδευόμαστε. Είναι αγάπη. Με συγχωρείτε. Εσείς έχετε κανένα που σας αγαπάει. Όχι, εξαρτάται. Πολλούς. Συμφέροντα είναι. Πολλούς που με αγαπάνε. Και εσύ έχεις. Διεθνώς λέω. Σας παρακαλώ. Πολλούς και διεθνώς. Πολλούς και διεθνώς. Να σας πω κάτι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή αριθμητικά εννοώ, έτσι, και προσπαθεί να πιστέψει ότι επειδή είναι ένας χώρος της Ευρώπης, η Ευρώπη θα βάλει πλάτη, πρέπει να θυμηθεί πού έβαλε την πλάτη στο μεσταστό αναστευτικό και μας έκανε φυλακή και αυτή θα φτιάχνει μόλις. Εκεί θα πάμε να δείξουμε τις εικόνες. Μισό λεπτό. Πόσο θα ονειρευόσασταν να ήσασταν Κούβα. Σήμερα το πρωί, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να έχετε το κουράγιο της Κούβας, να μην σκύβετε κεφάλι, να μην φοβάστε. Κούβα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να έχετε δίπλα 800 γίγαντες. Λέω λοιπόν, το πιάσουμε ποιοι μας αγαπάνε και ποιοι δεν μας αγαπάνε. Είναι ορατό. Η Μόρια και τα διάφορα hot spot. Εδώ τι που κάνουμε τώρα με τη Μόρια. Τις είδατε τις εικόνες, κυρία Κανέλη. Αν τις είδα. Τις είδατε σήμερα το πρωί. Μα τώρα περίμενα να τις δω. Κοιτάξτε ναι, εδώ. Τι κάνουμε όμως. Όχι, ξέρετε αυτό που γιατί ο ριζοσπάστης λέει σήμερα να φύγουν όλοι. Πού να αυτό πάνε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πάρει ο Περισσός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτοί. Έπρεπε να, αυτό τα hot spot έπρεπε να έχουν διαλυθεί προπολού. Τώρα τι κάνουμε, η κατάπτυστη κυρία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναθεωρήθηκε, δεν διαλύθηκε. Μήπως πρέπει τώρα να την ξαναδούμε. Έφτασε η πτήση με τα συνόδευτα προσφυγόπουλα από τη Μυτιλήνη. Βλέπουμε τώρα ζωντανή εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι 75 περίπου στον αριθμό. Έχουν ζητήσει κάποιες χώρες και τα παιδιά αυτά. Η συμφωνία που είχε γίνει, κύριε Οικονόμου, για να πάρουν παιδιά. Ναι. Δεν είχε υλοποιηθεί ούτε ένα 10%. Τώρα θα γίνει. Τώρα την υποτιμή κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν, εκτός άρα από αυτούς... τυχαία. Τυχαία δεν κάηκε. Καθόλου τυχαία. Κυρία Κανέλη, εκτός από αυτούς τους 75 όμως παραμένουν αυτή τη στιγμή 13.000 άνθρωποι σε διάφορα σημεία διάσπαρτη στο νησί της Λέσβου. Βλέπουμε εδώ πραγματικά, κύριε Χατζηβασιλείου, η εικόνα είναι φιαλτική αυτή, έτσι. Ενώ αν βγάλετε ένα κορυδαλό και τους βάλετε μέσα, δεν θα έχετε ξεσηκωμό στον κορυδαλό. Άρα πιστεύετε ότι είμαστε σε αδιέξοδο, μα κύριε Κανέλη. Μα τώρα στα σοβαρά. Απολύτως. Τι έτσι κύριε Κανέλη. Απολύτως δεν είμαστε... Δεν πρέπει να είναι κάπου κλειστά. Δεν αν δεν αλλάξει η πολιτική απέναντι στο προσφυγικό και τα μέτρα απέναντι στο προσφυγικό με πρωτοβουλία της Ελλάδας που είναι το θύμα. Τώρα τι κάνουμε, τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πάνω στο πρόβλημα τώρα. Έχουμε 13.000 ανθρώπους που δεν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί να διατηρηθεί. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ποιος ενδιαφέρθηκε για την πανδημία μέσα στο hot spot της Μόριας. Σύμφωνοι. Εδώ θα πούμε πραγματικότητες. Θα πούμε πραγματικότητες. Ένα. Ήταν κλειστό και δεν λειτουργούσε το ιατρικό κέντρο στη Μόρια. Το κέντρο υγείας. Κλειστό ήταν. Το κέντρο υγείας στη Μόρια εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Ήταν και κλειστό. Κλειστό. Αυτό. Δεν λειτουργήσε. Μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά την πανδημία. Δεύτερον, ενισχύθηκε το νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Το νοσοκομείο της Μυτιλήνης από μόνο του. Από μόνο του το νοσοκομείο της Μυτιλήνης έχει συνδεθεί. Τώρα τι πρέπει να γίνει, κυρία Κανέλη, μην κάνουμε θεωρία. Τώρα να μεταφερθούν με το ταχύτερο σε οργανωμένες
δομές. Εκτός Λέσβου. Μα είναι προφανές ότι δεν γίνεται να μείνουν εκεί, δεν το καταλαβαίνω.